την πίστη του και τη βεβαιότητά του ότι θα προχωρήσει τελικά η επένδυση του επιχειρηματία από τη Λάρισα στα Λουτρά Ελευθερών, δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΕΝΑΚ, που είναι υπεύθυνη για το θέμα, κ. Γερομάρκος. Όπως έγινε γνωστό, χθες η υπόθεση των τριών κτηρίων στα Λουτρά, τα οποία θεωρούνται διατηρητέα, δεν συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του ΚΑΣ, με τις φωνές που αντιδρούν όμως στην επένδυση να αυξάνονται καθημερινά. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Ήταν, νομίζω, πολύ φυσιολογικό να υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Το θέμα θα συζητηθεί σε μία άλλη συνεδρίαση τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, γιατί το ΚΑΣ συνεδριάζει, όπως γνωρίζουμε, κάθε εβδομάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει την πρωτοβουλία των πολιτών, εμείς απευθύναμε έκκληση σε οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί, να έρθει, να πάρει όποια στοιχεία τον ενδιαφέρουν, ώστε να λυθεί και η κάθε απορία που υπάρχει. Είμαστε στη διάθεση του καθενός. Σας πληροφορώ ότι ήδη χθες η παράταξη οικολογίας και αλληλεγγύης κατέθεσε αίτημα για να λάβει γνώση της σύμβασης και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι μια επένδυση για να προχωρήσει πρέπει να υπάρχει η συνένεση και της τοπικής κοινωνίας. Εδώ όμως πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα απλής ενημέρωσης και μόνο. Όταν θα ενημερωθούν όλοι, θα καταλάβουν και ποια είναι η σκοπιμότητα της επένδυσης και τις μεγάλες ωφέλειες, αλλά κυρίως θα καταλάβουν ότι υπάρχουν δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν και με την ιστορική μας κληρονομιά, αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος. Εξάλλου, μετά την συνάντησή μας με τους αρμοδίους παράγοντες στην Αθήνα, το δελτίο τύπου το οποίο εκδώσαμε σαν ΕΝΑΚ και σαν Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, νομίζω είναι ξεκάθαρο και σαφέστατο. Μιλάει για την αξιοποίηση των Λουτρών των Ελευθερών, σεβόμενη απόλυτα την πολιτιστική μας κληρονομιά, και δεν μιλάμε μόνο για το Οθωμανικό Λουτρό, να λύσουμε και αυτή την παρεξήγηση. Μιλάμε και για τα πέριξ αυτού κτίρια και φυσικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα υπάρξει και απόλυτο σεβασμός του περιβάλλοντος με ό,τι προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μετά τη συλλογή υπογραφών και τις διαμαρτυρίες της ομάδας πολιτών για τη σωτηρία των Λουτρών και ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Καβάλας, με ανακοίνωσή του τοποθετείται υπέρ της κήρυξης των τριών κτηρίων ως μνημεία αναφέροντας. Υπερθεματίζουμε την πρόταση της Διεύθυνσης Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς να κηρυχθούν μνημεία τα τρία κτίρια του συγκροτήματος που ξεχωρίζουν για την αρχιτεκτονική τους και συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία Αμφίπολης και Παγκαίο, καθώς και το εστιατόριο, του οποίου η μορφολογία είναι ιδιαίτερη λόγω της διαμόρφωσης των ανοιγμάτων του. Ζητάμε δε από το ΚΑΣ την άμεση κήρυξή τους, χωρίς καμία εξαίρεση, ώστε να διασωθεί η ιστορία, η αρχιτεκτονική και η φιλοσοφία πάνω στην οποία εξελίχθηκε η Λουτρόπολη κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.